Αποκριάτικη εκδήλωση πραγματοποιεί την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου ο Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου και ο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Από το πρωί, σε όλου του Δημότε και Επισκέπτε, θα προσφέρονται δωρεάν γίδα βραστή, οικοκινηστή, τοπικά εδέσματα, σουβλάκια, αναψυκτικά και άφθονο κρασί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιδικέ δραστηριότητε, γαϊτανάκι και τοπικού αποκριάτικου χορού από το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου. Οι εκδηλώσει θα κορυφωθούν στι 6.30 το απόγευμα με το κάψιμο του Καρνάβαλου. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων Μαρίνο Γαρνέλη απευθύνει πρόσκληση σε όλου όσοι να διασκεδάσουν και να ξεφαντώσουν, ενώ όπω και την καθαρά Δευτέρα στι το πρωί θα γιορταστούν τα κούλουμα με νηστίσιμα εδέσματα δωρεάν για δημότες και επισκέπτες. Η αρχαία Ρώμη άρχισε να παρακμάζει όταν συνέβησαν δύο πράγματα. Όταν έδωσαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη σε κάθε βάρβαρο και σε κάθε κακομύρι και αυτό αλείωσε τη σύνθεση του πληθυσμού και όταν άρχισαν να τρέφουν το λαό με δύο πράγματα. Με άρτους, με άρτων και θεάματα. Εγώ δεν ήμουν ποτέ υπέρ αυτής της θεωρίας. Και ούτε τώρα είμαι. Όμως, λόγω της συγκεκριμένης ανέχειας που έχει κατακλείσει την πατρίδα μας και μην νομίζετε ότι η ανέχεια αυτή δεν έχει φτάσει και στο Βουλγαρέλι και στα Άγναντα και στον Καταράχτη και σε όλα τα χωριά της περιοχής μας. Βέβαια, δεν είναι ίσως τόσο πολύ ε, αντιληπτή, θα πω, διότι εκεί οι άνθρωποι είναι λιτοδίαιτοι, τελείω λιτοδίαιτοι και περνάνε με τη συνταξούλα των 350 ευρώ που τους δίνει ο ΟΓΑ. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι μπορούν με αυτό το γελίο ποσό να κάνουν τις απόκριες την παραδοσιακή γιορτή που θέλουν να κάνουν. Σκέφτηκα λοιπόν, μάλλον σκέφτηκε καταρχάς τα παιδιά του συλλόγου του Βουλγαρελίου. Είναι νέα παιδιά, μια ομάδα παιδιά που έχουν μεγαλώσει δίπλα μου, τα ήξερα από αγέννητα, από αγέννητα, από αγέννητα. Ο πολιτιστικό. Ο, πολιτιστικός. ο πολιτιστικός. του Βουλγαρελίου. Και έρθαν και με παρακάτω, να, να σα βοηθήσω, παιδιά του λέω. Θα σα βοηθήσω. Θα κάνουμε, θα κάνουν, το, το αφιερώνω, το κάνουνε στα παιδιά, ειλικρινά σα μιλάω. Μια γιορτή στο Βουλγαρελίο, όπω κάνει μια υπέροχη γιορτή η Κυψέλη, και άλλα χωριά τη περιοχή. Και τα Θαμάνιο και τον Πέρα Δήμο κάνουν σάγματα κλπ. Κάνουν γιορτέ όλοι. Αυτό που θέλουν να κάνουν φέτο, από ό,τι κατάλαβα, είναι κάτι ξεχωριστό. Θα είναι πολύ όμορφο. Γιατί τα εδέσματα όλα, τα οποία θα είναι πλούσια και θα είναι και παραδοσιακά. Δηλαδή, σε αυτέ τι περιπτώσει συνηθίζεται να τρώ γίδα βραστή ή γίδα με κρυθαράκι. Αυτό θα βάλουν. Δεν θα βάλουν εκείνη την ημέρα παστίτσιο. Θα βάλουν αυτό που λέει παράδοση. Έτσι, εμεί είμαστε παραδοσιακοί. Και παράλληλα θα, τους έχουν, θα βάλουν και αρκετά σουβλάκια, αρκετά, γιατί ένα παιδάκι θα το φέρει η μαμά του τώρα που να πιάσει τώρα το λαλάκι, να το χώνεις στο στόμα γίδας και κρυθαρά και δεν τρώει το παιδί. Έλα ένα σουβλάκι το παίρνει στο χεράκι, το τρώει και είναι πολύ ευχαριστημένος. Θα τους βάλουμε λοιπόν και τέτοια πράγματα, σουβλάκια και τέτοια ιστορίες. Θα έρθουν να φάνε δωρεάν, το λέω δηλαδή με την καρδιά μου, ελάτε φίλοι όλοι. Όλοι. Ελάτε φίλοι όλοι. Δεν θα βάλετε το χέρι στην τσέπη καθόλου. Μόνο για τη βενζίνη για να έρθείτε. Και πέραν από αυτό και τα ποτά, μην περιμένετε τώρα να σα βάζουμε ουίσκι και τέτοια πράγματα και βότκε. Κρασάκι θα πείτε και θα πείτε και δόξα στον Θεό. Λοιπόν, κρασάκι, ωραίο, περιποιημένο, δωρεάν, αναψυχτικά και για τα παιδιά και για του μεγάλου δωρεάν. Και θα περάσουν ένα πάρα πολύ ωραίο μεσημέρι, ένα πολύ ωραίο απόγευμα, σε ένα απίστευτο περιβάλλον και θα έχει και ατραξιόν τα χορευτικά μα και τέτοια πράγματα και τα λοιπά. Πιστεύω πέρατε. στην πλατεία του Βουλγαρελίου. Ε, πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι καλό. Και μου είπαν τα παιδιά να σα παρακαλέσω, να παρακαλέσω όλου του φίλου του Σαρτινού, όλου, αν θέλουν να δουν κάτι το ξεχωριστό, το εντελώ ξεχωριστό, που θα του μείνει στη ζωή του αυτό το πράγμα, να έρθουν να πάρουν να μα τιμήσουν με την παρουσία του και η χαρά μα θα είναι πάρα πολύ μεγάλη να του περιποιηθούμε και να του υποδεχτούμε. Βλέπετε ότι προσπαθούμε, και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, είμαι πολύ ευχαριστημένο, πάρα πολύ ευχαριστημένο. Γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι πίστευα στην αρχή που ξεκίνησα να κερδίσω τις καρδιές και το, και το μυαλό της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου πάνω σε αυτά τα πράγματα και να τους εξηγήσω ότι αυτά τα πράγματα γίνονται και πρέπει να τα κάνουμε, αυτά δεν γίνονται και δεν μπορούμε να τα κάνουμε ή δεν πρέπει να τα κάνουμε.